Οργισμένη είναι η αντίδραση του πολιτικού μηχανικού και πρώην περιφερειακού συμβούλου Στέλιου Ορφανού, ο οποίο προσβλήθηκε από κορονοϊό μέσα στο παγνί και μαζί η ηλικιωμένη μητέρα του, η οποία απεβίωσε μέσα σε λίγα 24 ώρα. Η 90διάχρονη ετάφη σήμερα χωρί να μπορέσει να την αποχαιρετήσει αφού βρίσκεται σε καραντίνα. Ο Στέλιος Ορφανό δηλώνει κατηγορούμενο συνοδός απαντώντα την ανακοίνωση τη διοίκηση του Παγνή, η οποία αποδίδει τη διασπορά σε συνοδού ασθενών που παρά τι αυστηρέ συστάσει λειτουργούν με προκλητικό τρόπο, όπω χαρακτηριστικά ανέφερε. Κύριε Δικητή, κατηγορούμενο δεν είμαι εγώ, ο συνοδό του ασθενού που προσπαθώ να καλύψω τι ελλείψει του νοσοκομείου που γνωρίζετε και διονύζετε με τι τάσει σα. Κατηγορούμενο και για το θάνατο τη μητέρα μου και για τα χιλιάδε θύματα τη πανδημία είναι η εγκληματική πολιτική του κράτου που εσεί στηρίζετε, που βάζει το κόστο πάνω από την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων. Η 92χρονη γυναίκα είχε εισαχθεί στι 20 Μαρτίου στην πρώτη παθολογική κλινική για άλλου λόγου, σε θάλαμο με 8 υπερήλικου ασθενεί και του συνοδού του, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε τεστ μία εβδομάδα αργότερα και αφού η διασπορά του ιού ήταν πλέον γενικευμένη στου χώρου του νοσοκομείου. Μετά από μία ολόκληρη εβδομάδα νοσηλεία τη μητέρα μου, η δίκηση έδωσε εντολή να γίνουν rapid τεστ σε όλου του συνοδού. Προ μεγάλη μου έκπληξη, βρέθηκα θετικό και αμέσω μπήκα σε καραντίνα, ενώ η μητέρα μου μεταφέρθηκε στη μονάδα κορονοϊού και σήμερα πέθανε. Δεν υπάρχει απάντηση για το πώ ξεκίνησε η διασπορά του ιού στο Παγνί, όπου τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ξεπερνούν τα 40, αναφέρει σήμερα η διοικήτρια τη 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτη. Δεν μπορούμε να αποδώσουμε ευθύνε για την ενδονοσοκομιακή διασπορά σε οποιονδήποτε διότι δεν ξέρουμε από πού ξεκίνησε, δεν γνωρίζουμε αν ε, ε, είναι ένας συνοδός ή ένας υγειονομικός μας ή ένας ασθενής εκεί ο, ο οποίος έφερε τον ιό και ξεκίνησε να μεταδίδει. Η Λένα Μπορμπουδάκη εξηγεί ακόμη γιατί δεν πήκε Λουκέτο στις τρεις κλινικές όπου εντοπίζονται τα κρούσματα. Στο Παγνί άνοιξαν νέοι χώροι, όντω στο Βενιζέλιο, σε μια αντίστοιχη περίπτωση που είχε να κάνει με την αιματολογική κλινική. Δεν είχαμε νοσηλίε και οι νοσηλίε γίνονταν στην αιματολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Όσο αφορά στην πρακτική, ασθενεί και συνοδοί να υποβάλλονται σε τεστ μέσα στο χώρο των κλινικών και όχι πριν εισέλθουν στο νοσοκομείο, η Λένα Μπορμπουδάκη εξηγεί ότι έχει τη σύμφωνη γνώμη των λοιμοξιολόγων. Αν η Επιτροπή ε, Μα μας επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει επικίνδυνοτητα να προσέρχεται ένα συνοδός και η δειγματοληψία να γίνεται στην κλινική. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε εμείς. Όσο αφορά στα λουκέτα στις εξόδους κίνδυνου του παγνί που προκάλεσαν σάλο φαίνεται ότι δόθηκε εντολή να αφαιρεθούν αφού αποκατασταθεί η λειτουργία των θυρών. Πρέπει όλοι οι έξοδοι να λειτουργούν κανονικά από μέσα προ τα έξω. Και σε αυτό νομίζω ότι και η τεχνική υπηρεσία έχει πάρει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα.